Καλησπέρα φίλοι επιβάτες, καλησπέρα φίλοι ακροατές, καράβι απόψε μουσική. Με καπετάνιο τον Ιάσονα παρέχουμε τον ασυρματιστή μας Πέτρο Τσακονιάτη και συνεχίζουμε ένα ταξίδι που το ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και σήμερα καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Κουτεντάκη, ο οποίος είναι θεολόγος, ιστορικός, διπλωματούχος λειτουργικής και βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ ιστορίας. Στο προηγούμενο ταξίδι αναλύσαμε τα γεγονότα από την αρχή του Τριωδίου, από την προπαρασκευαστική περίοδο όπως μας είχε πει, μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Τώρα θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων. Καταρχάς να καλησπερίσουμε τον κύριο Κουτεντάκη, να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά εδώ στο ταξίδι μας. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και από μένα. Χαρά μας που σας φιλοξενούμε και σήμερα. Δική μου χαρά. Και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Είμαστε προς έτοιμοι. Την Ανάσταση. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και αμέσως επόμενη εορτή είναι η Κυριακή των Βαΐων. Η Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή η χθεσινή ημέρα. Ναι. Η οποία από τους πατέρες της Εκκλησίας αναλύεται πάντοτε συνυφασμένη με το Σάββατο του Λαζάρου. Όχι τυχαία. Είπαμε ότι ο Χριστός ανασταίνει τον Λάζαρο λίγες ημέρες πριν το Σάββατο. Το Σάββατο θα επιστρέψει στην Βηθανία όπου θα του παραθέσουν δείπνο και ακριβώς την επομένη ημέρα Κυριακή και αυτός μαζί με τους μαθητές του, όπως και πλήθος άλλων Εβραίων, θα μπει στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα, για την εορτή του Εβραϊκού Πάσχα. Και ας αφήσουμε όμως τα γεγονότα έτσι όπως τα καταγράφουν οι Ευαγγελιστές να μιλήσουν από μόνα τους. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και γένετο ο σύγκυσε εις Βυσφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των καλούμενων ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού, υπόν υπάγεται στην κατέναντι κόμη, εν εις πορευόμενοι ευρύσατε πόλων δεδεμένων, εφών ουδείς πόποτε ανθρώπων εκάθισε». Όταν λέει πλησίαζαν στο Ιεροσόλυμα, βρισκόμαστε ήδη Κυριακή, 18 Μαρτίου, με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή 31 Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο. Έχουμε ακριβή ημερομηνία δηλαδή. Έχουμε ακριβείς ημερομηνίες ακριβώς, διότι γνωρίζουμε ακριβώς βάση του Εβραϊκού Πάσχα. Και ήταν 9η του Εβραϊκού μήνα Νισάν. Κυριακή λοιπόν, πριν μπουν στα Ιεροσόλυμα, ο Χριστός και οι μαθητές του, όταν φτάνουν στο όρος των ελαιών, τους στέλνει και τους λέει πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και εκεί θα βρείτε δεμένο έναν πόλο, ένα μικρό πουλάρι με την μητέρα του. Λύσαντες αυτόν αγάγεται και αν της ημάς ερωτά διατηλείεται, ούτως ερείται αυτό, ότι ο Κύριος αυτού χρίαν έχει.
γεγονότα τα οποία δεν είναι άνευ σημασίας. Η κατέναντι κόμη, δηλαδή το απέναντι χωριό, συμβολίζει τον κόσμο, ενώ τα Ιεροσόλυμα συμβολίζουν τον Παράδεισο. Στέλλονται, αποστέλλονται οι μαθητές από τον Χριστό, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους ιερείς του διαχρονικά, και λύνουν το πουλάρι και τη μητέρα του, την Όνον, τα οποία συμβολίζουν το ανθρώπινο γένος, τα οποία μέχρι τότε είναι δεμένα από τον Κύριό τους. Ποιος ήταν ο Κύριος του ανθρωπίνου γένους μέχρι την έλευση του Χριστού? Ο διάβολος. Έτσι λοιπόν παίρνουν τα δύο ζώα οι μαθητές, απεσταλμένοι του Χριστού, παίρνουν δηλαδή, έρχεται η Εκκλησία και παίρνει την ανθρωπότητα που μέχρι τότε ήταν υποχείριο στον διάβολο και την φέρνει στον Χριστό. Συνεχίζει το Ευαγγέλιο: «Λιόντων δε αυτών των πόλων, είπον οι Κύριοι αυτού προς αυτούς». Τι λύεται των πόλων? Αναρωτιούνται οι Κύριοι του ζώου, όπως αναρωτιέται και ο διάβολος, πώς είναι δυνατόν να έρθει αυτός και να πάρει το κτήμα μου, δηλαδή την ανθρωπότητα. Και οι γαγόν αυτών προς τον Ιησούν, δηλαδή τον πόλο, τον ζώο, και έριξαν πάνω τα ημάτια τους και πάνω κάθισε ο Χριστός. Και πάνω λοιπόν στο ζώο, σε αυτό το ταπεινό ζώο, το ήρεμο, το πράο, μπαίνει ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Μα το ίδιο δεν κάνει ο Χριστός και με την ανθρώπινη φύση? Γίνεται άνθρωπος, παίρνει την ανθρώπινη φύση και τι κάνει? Την εισάγει, τη βάζει στον Παράδεισο, στο νοητό Παράδεισο. Μπαίνει λοιπόν μέσα στα Ιεροσόλυμα όλος ο κόσμος, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, περιμένει τον Χριστό και μπαίνοντας μέσα κρατάνε μικρά παιδιά, όλοι μικροί μεγάλοι, στα χέρια τους κλαδιά από φοίνικες και φωνάζουν «Οσανά», το Υιό Δαβίδ. Το «Οσανά» συμβολίζει «σώσε μας», μεταφράζεται. «Σώσε μας, Υιέ του Δαβίδ». Βλέπουμε λοιπόν τον όχλο, και όχι τυχαία, οι Ευαγγελιστές δεν λένε «ο λαός», δεν λένε «οι άνθρωποι», λένε «ο όχλος». Γιατί ακριβώς θέλουν να δείξουν αυτό το ασυναίσθητο των ανθρώπων και πολύ περισσότερο το πρόσκαιρο των ανθρώπων. Υποδέχονται λοιπόν σαν βασιλιά τον Χριστό, όλοι, μικροί, μεγάλοι, και του φωνάζουν, τον δοξολογούν, τον επιθυμούν και του ζητούν τη σωτηρία τους. Αλλά οι ίδιοι, αυτοί οι οποίοι τον επιθυμούν την Κυριακή, από την Πέμπτη το βράδυ, δηλαδή σε πέντε μόλις μέρες, οι ίδιοι αυτοί θα φωνάζουν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Όχλος και είναι... πάλι. Πώς? Όχλος και πάλι θα φωνάζει. Όχλος και πάλι. Όχλος, διαχρονικά ο όχλος, από τότε μέχρι και σήμερα. Το ίδιο ακριβώς δεν κάνουμε κι εμείς? Ναι. Ακριβώς το ίδιο, διαχρονικά. Στη μία στιγμή μπορεί να λέμε «Δόξαση ο Θεός» ή να παρακαλούμε τον Θεό, και ακριβώς μετά από λίγο, με τα ίδια χείλη, να βλασφημούμε τα θεία ή να ξεστομίζουμε τις μεγαλύτερες ύβρις κατά της Εκκλησίας. Δυστυχώς η ανθρώπινη φύση διαχρονικά δεν αλλάζει. Και έτσι λοιπόν μπαίνει στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός. Εννοείται ότι οι Φαρισαίοι, βλέποντας και οι γραμματείς όλες αυτές τις επιθυμίες του όχλου, πλέον είναι βέβαιοι ότι θα πρέπει να θανατώσουν τον Χριστό, διότι αρχίζει να αποτελεί για αυτούς κίνδυνο. Να δράσουν και να δράσουν και άμεσα, φαντάζομαι. Ακριβώς, να δράσουν και να δράσουν και άμεσα.
Και βέβαια ένα άλλο στοιχείο εδώ, ότι γι' αυτό και εκείνη την ημέρα, βέβαια την Κυριακή των Βαΐων, όλοι κρατάμε στην εκκλησία Βάγια, και είναι μια ημέρα η οποία είναι ημέρα χαρμόσυνος. Και διερωτάται κανείς, μα πώς είναι χαρμόσυνος ημέρα αφού ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθεί? Είναι χαρμόσυνος ημέρα διότι ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Γιατί γι' αυτό και εκείνη η μέρα η Ανάσταση προϋποθέτει τη Σταύρωση. Την Σταύρωση, ακριβώς. Η Σταύρωση είναι ο μόνος, η μόνη οδός προς την Ανάσταση. Αυτά λοιπόν εορτάζει η Εκκλησία μας την Κυριακή των Βαΐων. Και συνεχίζουμε με την Μεγάλη Δευτέρα. Ακριβώς. Αμέσως στην επομένη Μεγάλη Δευτέρα, και θα πρέπει να πούμε ότι από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων ξεκινούν οι ακολουθίες στους ναούς τα βράδια. Οι οποίες ακολουθίες δεν είναι τίποτε άλλο από τον όρθρο της επομένης. Δηλαδή την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ στους ναούς θα διαβαστεί ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Την Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ στους ναούς θα διαβαστεί ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης. Πηγαίνουμε δηλαδή λίγες ώρες πριν. Και αυτό για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται. Τα τυπικά όλα αναφέρουν ότι οι ακολουθίες έπρεπε να ξεκινούν το μεταμεσονύκτιο. Αυτό θα ήταν όμως πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους στις πόλεις και στα χωριά. Γι' αυτό και από πολύ νωρίς η Εκκλησία καθιέρωσε να γίνονται αυτές οι ακολουθίες. Τη Μεγάλη Δευτέρα βρισκόμαστε ήδη στις 19 Μαρτίου ή 1η Απριλίου με το νέο ημερολόγιο, δηλαδή στις 10 του εβραϊκού μήνα Νισάν. Και διαβάζουμε στον Ματθαίο: «Και τι επαύριον εξελθόντων αυτών από Βιθανία σε πείνασε, και ειδών σικήν από μακρόθεν έχουσαν φύλλα, ήλθεν ή άρατη ευρύσιεν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρεν ημί φύλλα. Ούγαριν καιρό σήκον, και αποκριθήσιτεν αυτή. Μικέτι εξού εις τον αιώνα μη δεις καρπών φάγει». Είναι Δευτέρα. Ο Χριστός περιφέρεται στους αγρούς με τους μαθητές του και βλέπουν μία σικιά. Θα πλησιάσει για να βρει σίκα, θα βρει μόνον φύλλα. Γι' αυτό και αμέσως θα καταραστεί το δέντρο αυτό, με τα λόγια «Μικέτι εξού εις τον αιώνα μη δεις καρπών φάγει». Και όταν λέει θα ξαναπεράσουν μετά, οι μαθητές θα δουν ότι το δέντρο έχει ξεραθεί. Ποιος ο λόγος άραγε αυτού του γεγονότος? Σύμφωνα με τους πατέρες, η άκαρπη σικιά συμβολίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων, η οποία, όπως η άκαρπη σικιά είναι ένα τεράστιο δέντρο το οποίο μπορεί να κάνει ίσκιο, μπορεί να είναι επιβλητικό, μεγαλοπρεπές, αλλά δεν κάνει καρπό, ακριβώς και η συναγωγή των Εβραίων ήταν μια επιβλητική παρουσία
χωρίς όμως να επιφέρει κανέναν απολύτως καρπό. Γι' αυτό και έρχεται ο Χριστός να καταργήσει τη συναγωγή και να ιδρύσει την Εκκλησία. Ο πρώτος συμβολισμός, ενώ ο δεύτερος, μέχρι τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έβλεπαν τον Χριστό να κάνει μόνον θαύματα καλά. Δηλαδή να θεραπεύει ασθενείς, να ανασταίνει νεκρούς. Είχαν λοιπόν την εντύπωση ότι ο Χριστός δεν μπορούσε την δύναμή του να την λειτουργήσει κάνοντας κακό. Αρνητικά δηλαδή, να τιμωρήσει. Ακριβώς. Γι' αυτό καταργέται τη σική και καταργέται ένα δέντρο για να μην δείξει αυτήν του τη δύναμη σε ένα ζώο ή πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο. Με αυτό δηλαδή το θαύμα ο Χριστός δείχνει ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και ότι όπως απλά και εύκολα μπορεί να κάνει το καλό, ως παντοδύναμος Θεός εξίσου μπορεί να κάνει και το κακό, ασχέτως εάν η φύση του δεν του το επιτρέπει, αφού είναι όλος αγάπη προς τον άνθρωπο. Τη Μεγάλη Δευτέρα συνέβη αυτό. Μεγάλη Δευτέρα ακριβώς συνέβη όλο αυτό. Μεγάλη Τρίτη η επόμενη ημέρα. Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη βρισκόμαστε στην 20η Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο ή Δευτέρα Απριλίου με το νέο, δηλαδή στην 11η του μηνός Νισάν. Ο Χριστός σαφώς δεν ήξερε ούτε παλαιό ούτε νέο ημερολόγιο, ήξερε το εβραϊκό ημερολόγιο. Και αυτό μια παρένθεση για εκείνους όλους που κολλούν στις ημέρες και στις ημερομηνίες και στα ημερολόγια, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Τρίτη. Ο Ιησούς ησυχάζει εκείνη την ημέρα, δίδει τις τελευταίες εντολές στους μαθητές του. Τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν τίποτε από το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στο Χριστό, θέτουν όμως μία παραβολή, την γνωστή σε όλους μας παραβολή των 10 παρθένων. Είναι λέει 10 παρθένες οι οποίες περιμένουν να πάει ο γαμπρός ώστε να τις παντρευτεί. Μην μας ξενίζει όλο αυτό, μην ξεχνούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις την πολυγαμία. Περιμένουν λοιπόν οι 10 παρθένες. Κάποια στιγμή όμως αντιλαμβάνονται ότι τα λιχνάρια τους δεν έχουν πολύ λάδι. Οι 5 λοιπόν γεμίζουν με λάδι τα λιχνάρια τους και έτσι περιμένουν τον γαμπρό. Κάποια στιγμή, εν το μέσο λέει της νυχτός, τα μεσάνυχτα, χτυπάει η πόρτα και ήταν ο γαμπρός. Οι 5 οι οποίες ήταν έτοιμες με τα λιχνάρια τους αναμένα πηγαίνουν να τον προϋπαντήσουν. Οι άλλες 5 στα σκοτάδια τα χάνουν χωρίς να έχει λάβει το λιχνάρι τους, ζητούν από τις άλλες 5 να δώσουν και σε αυτές. Εκείνες θα τους πούν ότι δεν προλαβαίνουμε να σας δώσουμε, πηγαίνετε και αγοράστε σε αυτούς που πουλάνε. Έτσι τελικά ξεκινάει ο γάμος και οι 5 οι οποίες είχαν τα λιχνάρια τους έτοιμα παντρεύονται τελικά το γαμπρό, ενώ οι άλλες μένουν απ' έξω. Παραβολή που σημαίνει ότι κάθε λέξη και κάθε πρόσωπο έχει έναν σπουδαίο και υψηλό συμβολισμό. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Ο γάμος είναι η βασιλεία του, ο παράδεισός του. Οι 10 παρθένες είναι ο κάθε χριστιανός ο οποίος ασκεί τον εαυτό του και τον υποβάλλει σε νηστεία και σε κάθε είδους εγκράτεια. Το λάδι στα λιχνάρια
δεν είναι άλλο από την ελεημοσύνη. Έτσι έχουμε τις 10 παρθένες, τις 5 φρόνιμες παρθένες από τις 10 και τις 5 μωρές παρθένες. Οι 5 φρόνιμες ήταν φρόνιμες γιατί και την παρθενία τους εκράτησαν, αλλά και ελεημοσύνη έδιδαν στους άλλους. Ενώ οι μωρές κράτησαν μόνο την παρθενία τους, ξεχνώντας όμως την ελεημοσύνη τους. Γι' αυτό και έμειναν εκτός του νυμφώνος Χριστού. Άρα, ο κάθε χριστιανός οφείλει να έχει μια συνεχή ετοιμότητα απέναντι στον Χριστό, γιατί είδαμε ότι ο γαμπρός πήγε μεσάνυχτα. Άρα, τον κάθε ένα από εμάς δεν ξέρουμε την ώρα στην οποία, κατά την οποία θα μας καλέσει ο Θεός και θα πρέπει εκείνη την ώρα να επιδείξουμε στον Θεό όχι μόνο την εγκράτειά μας, την ταπείνωσή μας, την νηστεία μας, την παρθενία μας ή δυνατόν, αλλά θα πρέπει να του επιδείξουμε και την ελεημοσύνη και την αγάπη μας απέναντι στους άλλους. Να άλλη μια φορά που η Εκκλησία δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Δεν μας αφήνει να πούμε ότι κάνω αυτό, άρα είμαι καλυμμένος. Θέλει συνεχή αγώνα. Θέλει έναν συνεχή αγώνα και μία συνεχή ψυχοσωματική ετοιμότητα. Εγκράτεια προς τον Θεό, αλλά και ελεημοσύνη και αγάπη συνεχή προς τον συνάνθρωπό μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι ο Σταυρός, γιατί ο Σταυρός έχει αυτό το σχήμα, γιατί ο Σταυρός έχει τις κεραίες όπως τις έχει, διότι μιλούμε για σταυρική αγάπη, δηλαδή για αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, προς τα πάνω, αλλά και αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, δηλαδή προς δεξιά και αριστερά. Yeah.
δεξιάς λαρίος. Γενήν πλάγιος του Τετάρτου. Είμαστε φίλοι επιβάτες, μόλις επιστρέψαμε από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Καράβι απόψη μουσική με καπετάνιο τον Ιάσονα. Παραέχουμε τον ασυρματιστή μας Πέτρο Τσακονιάτη και έναν προσκεκλημένο, τηλεφωνικά βεβαίως τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη Κουτεντάκη, ο οποίος είναι θεολόγος, ιστορικός, διπλωματούχος λειτουργικής και βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ ιστορίας. Έχουμε αναλύσει μέχρι την Μεγάλη Τρίτη τα γεγονότα και συνέχεια έχει η Μεγάλη Τετάρτη. Η Μεγάλη Τετάρτη, από την οποία ξεκινάνε, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Πλέον τα γεγονότα των Ευαγγελίων μιλούν και κυριολεκτικά μας συντρίβουν. Τι γίνεται τη Μεγάλη Τετάρτη? Ο Χριστός πηγαίνει για δείπνο στην οικία του Σίμωνος. Εκεί θα τον πλησιάσει μία γυναίκα, η οποία και αυτή θα αλείψει τα πόδια του με πολύτιμο μύρο και θα τα σκουπίσει με τα μαλλιά της. Είναι η τρίτη άλυψη των ποδιών του Χριστού, η οποία είναι καταγεγραμμένη στα Ευαγγέλια. Η πρώτη άλυψη γίνεται από μία κόρνη πολύ πριν από το πάθος του Χριστού, η οποία, όπως προείπαμε, το κάνει αυτό για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της. Η δεύτερη άλυψη είναι από την Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία κάνει αυτή την πράξη ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης μετά την Ανάσταση του αδελφού της. Και η τρίτη είναι μια ανώνυμη γυναίκα, η οποία όμως δεν είναι πόρνη, δεν γνωρίζουμε το όνομά της, και το κάνει από ευγνωμοσύνη και από αγάπη προς τον Χριστό. Οι πατέρες βέβαια της Εκκλησίας την Μεγάλη Τετάρτη έταξαν να θυμόμαστε όχι μόνο την άλυψη της ανώνυμης γυναίκας, αλλά και την άλυψη των ποδιών του Χριστού από την πόρνη. Γι' αυτό και όλοι οι ύμνοι, όλα τα τροπάρια της Μεγάλης Τετάρτης, τα οποία υπενθυμίζουμε εμείς τα ακούμε στους ναούς της Εκκλησίας Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, αναφέρονται στην άλυψη από την πόρνη και πως εκείνη έλαβε την άφεση των αμαρτιών της, με κορυφαίο βέβαια το τροπάριο της Κασιανής, η οποία βέβαια Κασιανή, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν αναφέρεται στον εαυτό της και δεν ήταν πόρνη. Η Κασιανή
ήταν η παρολίγων γυναίκα του αυτοκράτορος Θεοφύλου, δηλαδή του συζύγου της Θεοδόρας, εκείνης που αναστήλωσε τις εικόνες. Με το γνωστό γεγονός, όταν η μητριά του Θεοφύλου, η Εφροσύνη, ήθελε να βρει σύζυγο για τον γιο της, κάλεσε όλες τις γυναίκες της αυτοκρατορίας, πήγαν, ο Θεόφιλος είδε την Κασία, αυτό ήταν το όνομα της Κασιανής, την πλησίασε και δίδοντάς της ένα μήλο της είπε: «Από γυναικός ερεί τα φαύλα, από τη γυναίκα προήλθαν όλα τα κακά», αναφερόμενος στην Εύα. Και εκείνη έξυπνη, καθώς ήταν και μορφωμένη, του απαντάει με παρησία: «Αλλά και εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτωνα, αλλά και από την, γυναίκα», του λέει, «προήλθαν τα καλύτερα», εννοώντας βέβαια την Παναγία. Ο Θεόφιλος, μη μπορώντας να αντέξει την εξυπνάδα της, τελικά παντρεύτηκε την Θεοδόρα. Το τροπάριο λοιπόν της Κασιανής αναφέρε, η Κασιανή μετά από αυτό έγινε καλόγρια σε ένα μοναστήρι της Κωνσταντινούπολεως και έγραψε πάρα πολλούς ύμνους, όχι μόνο αυτόν, όχι μόνο το τροπάριο της Κασιανής, αλλά και πολλούς άλλους, οι οποίοι είναι όλοι ωραιότατοι και θεολογικότατοι. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός αναφέρεται η Κασιανή και όχι στη ζωή της. Γίνεται λοιπόν εκείνο το γεγονός με την άληψη των ποδιών του Χριστού. Ο Ιούδας αγανακτεί και λέει: «Μα προς τι λέει η απώλεια αυτή? Πώς να λέει δυνατόν να χαθούν, λέει, τόσα χρήματα στο μύρο, ενώ θα μπορούσαμε, λέει, να τα δώσουμε στους φτωχούς?» Και βεβαίως ο Ιούδας ουδόλως ενδιαφερόταν για τους φτωχούς, αλλά όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, το γλωσσόκομο νεβάσταζε, ο ίδιος ήταν ταμείας, οπότε ήθελε και αυτά τα χρήματα να τα βάλει στην τσέπη του. Και βέβαια αυτή η αγανάκτηση του Ιούδα μας υπενθυμίζει λίγο την αγανάκτηση όλων των σημερινών Ιούδων, οι οποίοι βλέπουν σπατάλες στην εκκλησία, σκανδαλίζονται με την πολυτέλεια, με τα χρυσά άμφια, με όλα αυτά, και υποτίθεται θα έπρεπε η εκκλησία όλα αυτά να τα δίνει στους φτωχούς. Θα ήθελα πάρα πολύ ένας από όλους αυτούς που αγανακτεί να μας πει κάποια στιγμή ο ίδιος προσωπικά τι κάνει για τους φτωχούς. Αυτό... Ο Ιούδας λοιπόν αγανακτεί, πηγαίνει, βρίσκει τους γραμματείς μετά από αυτό, συμφωνεί μαζί τους και πλέον προετοιμάζει την μεγαλύτερη αμαρτία που διεπράχθη ποτέ επίγης, δηλαδή την προδοσία. Και είναι έτοιμος να την κάνει για 30 αργύρια, δηλαδή 30 τετράδραχμα της Τύρου, σε σημερινή αξία θα λέγαμε περίπου 10.000 ευρώ. Άραγε, δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που για πολύ λιγότερα μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Και πάλι συμπεραίνουμε ότι η ανθρώπινη φύση διαχρονικά παραμένει η ίδια. Και βλέπουμε ποιο είναι το νόημα των ύμνων αυτής της ημέρας. Η πόρνη σώζεται και γι' αυτό μακαρίζεται, ενώ ο μαθητής κολλάζεται και καταδικάζεται. Να, άλλη μία φορά που έρχεται η Εκκλησία να διαταράξει την ισορροπία των πραγμάτων. Ο μαθητής θα καταλήξει στην κόλαση και η πόρνη θα καταλήξει στον παράδεισο. Ακόμα και με τη σκέψη του μαθητή, που δεν την είχε κάνει πράξη δηλαδή,
Ακριβώς, διότι είχε πλέον αρχίσει όλο αυτό να τελεθιουργείται εσωτερικά. Ήταν έτοιμος από διαφράξεις. Λειτουργούσε μέσα του. Σαφώς, σαφώς. Και ο μαθητής σχολάζεται και καταδικάζεται. Ακριβώς. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό αλίμονο σε όλους εμάς, διότι κάθε χριστιανός είναι μαθητής του Χριστού, διαχρονικός μαθητής του Χριστού. Ας έχουμε πάντοτε κατά νου αυτό το παράδειγμα. Ας είμαστε μαθητές, τόντι μαθητές. Και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει να είσαι τόντι μαθητής. Να πάμε και στην Μεγάλη Πέμπτη. Ακριβώς. Η επόμενη ημέρα. Η επόμενη ημέρα, δηλαδή 22 Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Απριλίου με το νέο. Αυτά για να αντιληφθούμε εμείς σε ποια, που βρισκόμαστε ακριβώς ημερολογιακά, δηλαδή 13 του μήνα Νισάν. Μεγάλη Πέμπτη. Τι γίνεται εκείνη την ημέρα? Διαβάζουμε στο συναξάριο του Τριωδίου εκείνης της ημέρας. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος έκτε των θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκας ημιμήν τέσσερα τεινά εορτάζουν, των Ιερών Νυπτήρα, των Μυστικών Δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάστρητων μυστηρίων, την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Βρισκόμαστε λοιπόν Πέμπτη βράδυ, Πέμπτη απόγευμα, και ο Κύριος τι κάνει? Θα εορτάσει ως Εβραίος το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, της επιγείου ζωής του. Το Πάσχα έπρεπε να εορταστεί την επομένη Παρασκευή βράδυ. Ο ίδιος όμως δεν προλαβαίνει, γι' αυτό και θα το εορτάσει ένα βράδυ πριν, την προηγούμενη Πέμπτη. Έπρεπε δηλαδή ο τύπος να προηγηθεί της ουσίας. Δηλαδή έπρεπε το νομικό Πάσχα να προηγηθεί της Ανάστασης του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αρχικά μαζεύει τους μαθητές του μαζί με τις οικογένειές τους, τις συζύγους τους και τα παιδιά τους όσοι είχαν, εορτάζει το δείπνο ακριβώς όπως το όριζε ο Μωσαϊκός νόμος, ας θυμηθούμε, με αρνί, με βραστά χόρτα, πικρά, μόνο που δεν βάζει άζυμο άρτο, διότι τα άζυμα ψωμιά θα ξεκινούσαν την επομένη, βάζει ένζυμο άρτο. Και αφού πλέον εορτάζει ως Εβραίος το Πάσχα, θα πάρει μόνον τους μαθητές του, θα ανέβουν στο Υπερό και εκεί θα γίνει ο μυστικός δείπνος. Γιατί μυστικός δείπνος? Μάλλον γιατί δείπνος? Γιατί είναι βράδυ και γιατί θα φάνε? Γιατί μυστικός? Διότι γίνεται κρυφά από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και διότι εκείνο το βράδυ σε αυτόν τον δείπνο ο Χριστός θα μοιήσει τους μαθητές του στο μυστήριο της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλο από το μυστήριο του Σταυρού και την Θεία Ευχαριστία. Σε πρώτη φάση θα ανοίξει τα πόδια όλων του των μαθητών και θα ανοίξει τα πόδια και του Ιούδα. Και μάλιστα την ώρα που ξεκινάει να ανοίξει τα πόδια των μαθητών, ο Πέτρος εξανίσταται και του λέει ότι δεν δέχομαι από σένα Κύριε να μου πλύνεις τα πόδια. Για να του απαντήσει ότι ο Χριστός, ότι εάν δεν δέχεσαι να σου πλύνω τα πόδια, τότε δεν είσαι μαζί μου. Και ο Πέτρος τότε αμέσως, ο Πέτρος είναι ο αυθόρμητος χαρακτήρας των Αποστόλων, θα του πει αν είναι έτσι
όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και την κεφαλή να μου πλύνεις. Ο Χριστός λοιπόν θα ανοίξει τα πόδια όλων των μαθητών σε ένδειξη ταπείνωσης, θέλοντας ακριβώς να τους δείξει την ταπείνωση, την οποία θα πρέπει να έχουν πάντοτε προοφθαλμών. Και βέβαια η πράξη αυτή δεν αναφέρεται μόνο στους μαθητές του, αλλά αναφέρεται στον κάθε μαθητή του διαχρονικά, δηλαδή σε όλους μας. Ο Χριστός δείχνει την ταπείνωση σε όλους μας. Μετά από αυτό θα ακολουθήσουν οι ιδρυτικοί λόγοι. Λάβετε, φάγετε, τούτο με στη το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτίων και πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης κλπ. Δηλαδή εκείνη την ώρα τι κάνει, ευλογεί ο Χριστός τον άρτο και το κρασί, τα μεταβάλλει στο σώμα και στο αίμα του και θα δώσει στους μαθητές να κοινωνήσουν. Είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που γίνεται στην γη, ο μυστικός δείπνος. Και βέβαια, όπως ο Χριστός πριν ένιψε τα πόδια όλων των μαθητών και του Ιούδα, έτσι ακριβώς τώρα θα κοινωνήσουν όλοι και θα κοινωνήσει και ο Ιούδας. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο του, και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Μετά το ψωμί. Τι να πρωτοπεί κανείς. Κοινωνούν οι μαθητές όλοι. Και αυτό τους αγιάζει. Και κοινωνεί και ο Ιούδας, και η Θεία Κοινωνία των Ιούδα κυριολεκτικά τον δαιμονίζει. Εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Από εκείνη την ώρα πλέον ο Ιούδας είναι δαιμονισμένος. Είναι δαιμονοκρατούμενος. Γιατί? Γιατί κοινωνεί χωρίς να έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας, αναλύοντας το βίο της Οσίας Μαρίας, την αναγκαιότητα του χριστιανού να κοινωνεί. Και ότι δεν νοείται χριστιανός να μην κοινωνεί. Αλλά εδώ έρχεται η Εκκλησία δίπλα στην αναγκαιότητα της Θείας Κοινωνίας να μας υπενθυμίσει και τις προϋποθέσεις της Θείας Κοινωνίας. Εξομολόγηση, προετοιμασία, πνευματική κάθαρση. Αυτό για όλους εκείνους οι οποίοι συνηθίζουν να κοινωνούν για το καλό. Και ειδικά την Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στο ποτήριο της Θείας Κοινωνίας ανεξομολόγητοι, απροετοίμαστοι, απλά και μόνο θεωρώντας την Θεία Κοινωνία σαν ένα μέρος των ηθών και των παραδόσεών μας. Δεν είναι έτσι. Η Θεία Κοινωνία αγιάζει, σαφώς και αγιάζει, αλλά η Θεία Κοινωνία κολλάζει κιόλας όταν κάποιος προσέλθει απροετοίμαστος, όπως ακριβώς προσήλθε και ο Ιούδας. Και εκείνο το βράδυ βλέπει κανείς τρεις τύπους των μαθητών μετά τη Θεία Κοινωνία. Ο Ιούδας αμέσως θα φύγει, θα πάει να βρει τους γραμματείς για να τους πει άντε να τελειώνουμε. Βλέπουμε λοιπόν τον πρώτο τύπο του Ιούδα που δεν υπήρξε ποτέ μαθητής. Αυτός προσέγγισε το Χριστό εξ αρχής καθαρά για λόγους συμφεροντολογικούς. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί από εμάς δεν είμαστε χριστιανοί για λόγους καθαρά συμφεροντολογικούς? Είμαστε χριστιανοί για να γλιτώσουμε την κόλαση. Είμαστε χριστιανοί για να ανέλθουμε σε υψηλότερο κοινωνικό επίπεδο. Είμαστε χριστιανοί γιατί θέλουμε να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Μετά από λίγο ο Χριστός θα δώσει τις τελευταίες συμβουλές
θα τους πει ότι εις εξ ημών παραδώσιμε, ένας από εσάς θα με παραδώσει, και όλοι οι μαθητές αρχίζουν και κοιτάνε ο ένας τον άλλον και λένε μήτι εγώ Κύριε, μήτι εγώ Κύριε, για να σηκωθεί ο Πέτρος να πει ότι ακόμα κι αν όλοι λέει σε προδώσουν, εγώ δεν πρόκειται να σε προδώσω ποτέ και θα έδιδα ακόμη και τη ζωή μου για σένα. Βλέπουμε τον Πέτρο στο απόγειο της αυτοπεποίθησης του εκείνη την ώρα. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, ακόμη κι αν οι υπόλοιποι μαθητές σε προδώσουν, εγώ δεν πρόκειται. Τόση αυτοπεποίθηση, τόσος εγωισμός εκείνη την ώρα, τόση σιγουριά, για να περάσουν λίγες μόλις ώρες να συντριβεί ο Πέτρος κυριολεκτικά. Αλήθεια, στο πρόσωπο του Πέτρου πόσοι πάλι δεν βλέπουμε τον εαυτό μας, πόσοι δεν είμαστε οι σίγουροι για τα κατορθώματά μας, πόσοι δεν είμαστε οι σίγουροι για την πίστη μας, για το ότι είμαστε οι καλύτεροι των χριστιανών. Πόσοι δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι μας αρέσει να κομπάζουμε λέγοντας ποιοι είμαστε και τα αγαθά μας έργα. Ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε τον τρίτο τύπο του μαθητού, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη, ο οποίος είναι τύπος το όντι μαθητού. Τι κάνει, σιωπά και πέφτει στο στήθος του Χριστού, θέλοντας να περάσει όσο γίνεται πιο κοντά τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου του διδασκάλου μαζί του. Και αυτή ακριβώς η σιωπή, αυτό το πέσιμο πάνω στο στήθος του Χριστού θα είναι και εκείνο το οποίο θα του δώσει τη δύναμη να αντέξει τον Γολγοθά. Μετά από αυτό θα πάρει τους τρεις των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, θα πάνε στο όρος των ελαιών, θα προσευχηθεί με τη γνωστή προσευχή, απελθέτω απαιμού το ποτήριον τούτο, θα δείξει μια δειλία εκείνη την ώρα ως άνθρωπος, γιατί, διότι στη φύση του ανθρώπου ο άνθρωπος εξ αρχής επλάσθη αθάνατος. Γι' αυτό και ενώπιον του θανάτου δειλιούν ακόμη και οι Άγιοι. Και βέβαια μία άλλη ωραιοτάτη ερμηνεία που δίδει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος είναι ότι στο απελθέτω απαιμού το ποτήριον τούτο ο Χριστός πλέον ως εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας προσεύχεται στον Θεό Πατέρα ώστε να άρει το ποτήριο του θανάτου από όλη την ανθρωπότητα, το οποίο βεβαίως και γίνεται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Μετά από λίγο θα φανεί ο Ιούδας με τους στρατιώτες, θα φιλήσει τον Χριστό και αυτό θα είναι το σινιάλο, το σύνθημα για να παραλάβουν τον Χριστό οι στρατιώτες. Και βλέπουμε εδώ τον εκφυλισμό των λέξεων και των ενιών. Ο μαθητής φιλεί τον διδάσκαλο, αλλά ο μαθητής είναι προδότης του διδασκάλου και το φίλημα δεν είναι τίποτε άλλο από μία πράξη ατιμωτική και μία πράξη προδοτική. Ο Χριστός, εκείνη την ώρα όλοι θα φύγουν, ο Χριστός θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, στον Πιλάτο, στον Άννα, στον Καϊάφα. Όλο το βράδυ ο Χριστός θα εμπέζεται, θα κατακρίνεται και τι θα κάνει, θα σιωπά. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Πόσο δυνατή είναι αυτή η σιωπή του Χριστού. Είναι τόσο δυνατή όσο δυνατή ήταν η σιωπή του Ιωάννου στο μυστικό δείπνο. Και είναι τόσο δυνατή όσο δυνατή θα πρέπει να είναι η σιωπή του κάθε χριστιανού.
Επιστρέψαμε φίλοι επιβάτες, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, καράβι απόψε μουσική με καπετάνιο τον Ιάσονα, παρέα τον ασυρματιστή μας, Πέτρο Τσακουνιάτη, και προσκεκλημένο έχουμε τον κύριο Αντώνη Κουτεντάκη, ο οποίος είναι θεολόγος, ιστορικός, διπλωματούχος λειτουργικής και βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ ιστορίας. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει έως και τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και σειρά έχει η Μεγάλη Παρασκευή. Ακριβώς. Είμαστε Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Είπαμε ότι ο Χριστός έχει προσαχθεί στον Πιλάτο και στους δύο αρχιερείς, τον Άννα και τον Καϊάφα, για να τον υποτίθεται να τον δικάσουν, αλλά εξ αρχής η δίκη ήταν σίγουρο ότι επρόκειτο περί καταδίκης. Και φτάνουμε στην Μεγάλη Παρασκευή, ξημερώματα Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή ξημερώματα 23ης Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, 5 Απριλίου με το νέο, δηλαδή 14 του μήνα Νισάν. Και διαβάζουμε πάλι στο Τριώδιο, στο Συναξάριο, τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην, και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Άδι ημάς εκών κατεδέξατο. Έτιδε και την του ευγνώμονος ληστού του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν.
όλο το βράδυ ο Χριστός εμπέζεται. Όλο το βράδυ ο Χριστός βασανίζεται. Και διερωτάται κανείς ότι δεν ήταν αρκετό απλά να τον σταυρώσουν και να τελειώνει το θέμα εκεί, ή έστω να βρουν έναν άλλο τρόπο θανάτου. Γιατί θα έπρεπε να περάσει όλα αυτά τα πάθη? Πολύ χαρακτηριστικά οι πατέρες της Εκκλησίας θα πούν ότι η ποικιλία των παθών θεραπεύει το πλήθος των ανθρωπίνων ασθενειών. Ο πρώτος Αδάμ εισήγαγε τον θάνατο στον άνθρωπο. Και έρχεται ο Χριστός ως νέος Αδάμ να εισαγάγει την ζωή στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός, ο δεύτερος, ο νέος Αδάμ, θα φορέσει ακάνθινο στέφανο. Γιατί? Για να ρίξει από το κεφάλι του διαβόλου το στεφάνι της νίκης που μέχρι τότε είχε, αλλά και για να εξαλείψει την κατάρα της γης, ώστε να βλαστάνει αγκάθια για τον άνθρωπο. Φόρεσαν στο Χριστό τον πορφυρούν χιτώνα, βγάζοντάς του πρώτα τα ρούχα. Γιατί? Διότι δι' αυτού του τρόπου έβγαλε τους δερματίνους χιτώνες ο Χριστός από το ανθρώπινο γένος, και όταν ξαναφόρεσε τα ενδύματά του μετά, τους φόρεσε το ένδυμα της αφασίας. Έδωσαν στο Χριστό ένα καλάμι, εμπέζοντάς τον ως βασιλιά. Και γιατί παίρνει καλάμι? Διότι με το καλάμι κάποιος σκοτώνει τα φίδια. Έτσι ο Χριστός θανατώνει τον αρχαίο όφη, αλλά και με το καλάμι επίσης γράφει κάποιος. Έτσι ο Χριστός με το καλάμι σβήνει το χειρόγραφο των αμαρτιών. Υπάρχει συμβολισμός δηλαδή σε όλα αυτά? Ακριβώς. Υπάρχει συμβολισμός στο κάθε τι. Την ώρα της ανάκρισης και του εμπαιγμού ο Πέτρος περιμένει έξω, τον αρνείται 3 φορές, εκεί όπως ακριβώς του το είχε προφητεύσει ο Χριστός. Ωστόσο θα φωνάξει ο κόκορας και ο Πέτρος πλέον από το απόγειο που είδαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, του εγωκεντρισμού και της αυτοπεποίθησής του, θα πέσει και θα συντριβεί στο απόλυτο τίποτα. Και μάλιστα αναφέρει μία παράδοση ότι έκτοτε, λέει, ο Πέτρος όποτε άκουγε κόκορα να κράζει, ξεσπούσε σε δάκρυα. Γιατί θυμόταν το γεγονός αυτό. Ακριβώς, γιατί θυμόταν αυτήν την άρνησή του. Ξημερώνει Παρασκευή, βγαίνει η καταδικαστική απόφαση του Χριστού με συνοπτικές διαδικασίες, και μάλιστα επρόκειτο περί παροδία δίκης, τίποτε δεν έγινε ένομα και σύνομα. Ο Ιούδας βλέπει όλο αυτό το γεγονός που εξελίσσεται, πάει, βρίσκει τους γραμματείς, τους λέει ότι δεν θέλω πίσω, δεν θέλω τα χρήματα, σας τα δίνω. Και αναφέρει εκεί το Ευαγγέλιο μία φράση: και μεταμεληθείς απίξατο. Λέει, και αφού λέει ένιωσε μεταμέλεια, πήγε και κρεμάστηκε. Ο Ιούδας δεν αυτοκτονεί επειδή μετανιώνει. Εάν άλλωστε μετανοούσε,
θα πήγαινε και θα έβρισκε τον Χριστό πάνω στο σταυρό και θα του έλεγε «Ήμαρτον». Και λέει ο Όσιος Παΐσιος ότι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού είναι τέτοια που θα τον ξανάκανε μαθητή του παρά την προδοσία. Ο Ιούδας γιατί σπέβδει να αυτοκτονήσει? Διότι είχε ακούσει τον Χριστό πολλές φορές να λέει ότι «Καγώ αν υψωθώ από της γης πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Δηλαδή όταν εγώ θα υψωθώ από τη γη τότε θα τραβήξω και όλους εσάς μαζί μου, ότι όταν εγώ με λίγα λόγια πεθάνω θα σας αναστήσω. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας σπέβδει να πεθάνει πριν πεθάνει ο Χριστός, νομίζοντας ότι όταν ο Χριστός θα πέθαινε εκείνος θα αναστενόταν. Βλέπουμε λοιπόν τον υπολογισμό μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο μιλάει για μεταμέλεια και όχι για μετάνοια. Επισκοπού δηλαδή ήταν. Επισκοπού. Ο Ιούδας από την επισκοπού προσέγγισε τον Χριστό εξ αρχής και επισκοπού μέχρι την τελευταία στιγμή κάνει ό,τι κάνει. Βγαίνει η καταδικαστική απόφαση του Χριστού, θα πάρει τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά για να πάει στον Γολγοθά στα εβραϊκά, κρανίου τόπος στα ελληνικά. Ο Ιούδας έχει αυτοκτονήσει, ο Πέτρος τον έχει αρνηθεί. Ας θυμηθούμε έτσι τους τρεις μαθητές του μυστικού δείπνου, ε. Ναι. Και ποιος τον ακολουθεί, ο σιωπηλός. Εκείνος ο οποίος δεν είπε τίποτε για τον εαυτό του, ο Ιωάννης. Ο οποίος τον ακολουθεί στο Γολγοθά μαζί με την Παναγία και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και εδώ να κάνουμε πάλι μια παρένθεση, ότι από όλους τους μαθητές ο μόνος ο οποίος πεθαίνει με φυσικό θάνατο λόγω γύρατος ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Όλοι οι άλλοι πέθαναν μαρτυρικά. Για ποιο λόγο? Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι εβίωσε το μαρτύριο του Γολγοθά σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε το εβίωσε ως δικό του μαρτύριο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Χριστός, ο Θεός, τον απαλλάσσει από δεύτερο μαρτύριο μετά. Ενώ οι υπόλοιποι μαθητές, οι οποίοι όλοι έτρεξαν να σωθούν και να γλιτώσουν από το μαρτύριο, τελικά το εβίωσαν το μαρτύριο στον θάνατό τους. Αργότερα. Φτάνει λοιπόν στον Γολγοθά, έξω από την πόλη, ο οποίος είπαμε ονομαζόταν και Κρανίου Τόπος. Γιατί Κρανίου Τόπος? Διότι στο σημείο εκείνο, κάτω ακριβώς από εκείνο το σημείο, ήταν θαμμένο το κρανίο του Αδάμ. Και αναφέρει το Ευαγγέλιο, «Ειν δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν». Και όταν λέμε τρίτη ώρα, εννοούμε ώρες μετά την ανατολή του ηλίου, δηλαδή περίπου 9 το πρωί με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Και τον σταυρώνουν πάνω σε ξύλο. Γιατί σε ξύλο και όχι σε άλλο υλικό? Διότι ξύλο, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, ήταν η αφορμή για να βγει ο άνθρωπος από τον παράδεισο. Και καρφώνεται πάνω στο ξύλο για να καρφώσει την αμαρτία του ανθρώπου. Και απλώνει τα χέρια του πάνω στο ξύλο. Όπως ακριβώς τα άπλωσε κάποτε ο Αδάμ για να πάρει
τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού. Και δειλινό 9 η ώρα το πρωί έγινε η Σταύρωση, την ίδια ακριβώς ώρα που έγινε και η έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Ημέρα Παρασκευή το ένα γεγονός, ημέρα Παρασκευή και το άλλο. Και ο Χριστός, έχουμε τους λόγους όπου ο Χριστός παραδίδει την μητέρα του στον αγαπημένο του μαθητή, και μάλιστα εκεί είναι συγκλονιστικό το ότι θα πει γίνε είδε ο Υιός σου, δεν θα πει μήτερ, και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι δεν θα άντεχε η Παναγία να άκουγε τον Χριστό να τη φωνάζει μητέρα, βλέποντάς τον να βασανίζεται και να αργοπεθαίνει πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό και την λέει γίνε, την προσφωνεί γυναίκα, ώστε να μην επιτείνει ακόμη περισσότερο το μαρτύριο και τη λύπη της. Παραμένει λοιπόν ο Χριστός πάνω στον σταυρό, κάποια στιγμή θα ζητήσει νερό, το διψό, και θα του δώσουν να πιει ξύδι μεμειγμένο με χολί, ένα υλικό το οποίο είχε πικρή γεύση και το οποίο ήταν περίπου σαν λειτουργούσε σαν αναισθητικό, και ακριβώς αυτή η γεύση, η πικρή γεύση του όξους και της χολής, ήταν η γεύση η οποία θεράπευσε τη γλυκιά γεύση που ένιωσε ο Αδάμ και η Εύα όταν έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Και λέει, συνεχίζει το Ευαγγέλιο, «Είναι δε ως η ώρα έκτη, και σκότωσε γένετο εφόλην την γην έως ώρας ενάτης του ηλίου εκλείποντος, και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων, και φωνήσας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου, και τα αυτά λοιπόν εξέπνευσε». Από την έκτη ώρα μέχρι την ενάτη ώρα, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, έγινε ολική έκλειψη του ηλίου. Συμπάσχει ο ήλιος, διότι θέλοντας να δείξει ότι συμπάσχει μαζί με τον ήλιο της δικαιοσύνης τον Χριστό. Και εκείνη την ώρα λέει «Εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού». Ποιο είναι το καταπέτασμα του ναού? Ήταν, θα λέγαμε, κάτι σαν το σημερινό τέμπλο στις εκκλησίες, το οποίο βρισκόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν έδειχνε τίποτε άλλο από την κατάργηση του διαχωρισμού ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, η οποία αυτή η κατάργηση επετεύχθη με τη Σταύρωση του Χριστού. Και επέτρε, λέει, εσχίστησα, αφού έπασχε η πέτρα της ζωής. Και την ενάτη ώρα, τη δική τους ενάτη ώρα, δηλαδή την δική μας τρίτη μεσημβρινή, εξέπνευσε ο Χριστός. Αυτές οι ώρες είναι καταγεγραμμένες στο Ευαγγέλιο, τρίτη, έκτη, ενάτη, γι' αυτό και η Εκκλησία δημιούργησε ακολουθίες των μεγάλων και βασιλικών ωρών, οι οποίες διαβάζονται την Μεγάλη Παρασκευή, εις ανάμνηση και αναβίωση αυτών των γεγονότων. Γιατί ονομαστήκαν μεγάλες και βασιλικές? Μεγάλες και βασιλικές. Μεγάλες λόγω του χρόνου τον οποίο καταλαμβάνουν, και βεβαίως λόγω των νοημάτων, αφού οι ώρες αυτές, θα λέγαμε, μας υπομιμνίσκουν τις μεγάλες και σημαντικές ώρες
της κορύφωσης του σχεδίου της Θείας Οικονομίας όταν ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο Σταυρό. Και βασιλικές, γιατί βεβαίως αναφέρονται στον βασιλέα των βασιλευόντων, δηλαδή τον Κύριο. Αναφέρονται δηλαδή, και ας μην ξεχνάμε, την επιγραφή πάνω στο Σταυρό. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων. Ο Χριστός προσέρχεται πάνω στο Σταυρό οικειοθελός, βασιλικός, αυτοκρατορικός, ως Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και βλέπουμε ότι άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι κράξας φωνή μεγάλη. Μα πώς είναι δυνατόν ένας ετοιμοθάνατος να μπορεί να φωνάξει λίγο πριν ξεψυχήσει? Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός έχει όλες του τις δυνάμεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάσχει ως άνθρωπος, αλλά συγχρόνως είναι Θεός παντοδύναμος. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, η θεότητα, πάσχει απαθώς. Ως άνθρωπος βιώνει τον πόνο, την δίψα, βιώνει όλο αυτό το μαρτύριο του Σταυρού, αλλά ως Θεός είναι παντοδύναμος. Και αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε με την αναφορά του Ιωάννου στο Ευαγγέλιο του. «Είπε τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα». Όταν ο Χριστός λέει «τετέλεστε», δεν εννοεί τίποτε άλλο από το ότι τελείωσε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό ήθελα να κάνω για να σώσω τον άνθρωπο. Και κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα. Εδώ έχουμε ένα προφύστερο. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αφού εκπνεύσει, αφού πεθάνει, πλέον επέρχεται η χαλάρωση των μυών. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Πρώτα κλείνει την κεφαλή προς τα κάτω, δηλαδή πρώτα χαλαρώνει τους μυς ο Χριστός και μετά παραδίδεται οικειοθελώς στον θάνατο. Δεν είχε καμία εξουσία ο θάνατος πάνω στον Χριστό. Εάν αυτό που θα πω θα είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά για να καταλάβουμε λίγο, εάν δηλαδή ο Χριστός δεν ήθελε να πεθάνει, θα ήταν εκεί πάνω στο Σταυρό μέχρι σήμερα. Θα πονούσε, θα υπέφερε, αλλά δεν θα πέθαινε, διότι ο θάνατος δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να κυριαρχήσει πάνω του. Έτσι λοιπόν, κλείνα στην κεφαλή, τι κάνει? Κάνει νόημα στον θάνατο και έτσι οικειοθελώς παραδίδεται στον θάνατο. Και μάλιστα πλησίαζε, είμαστε στην Παρασκευή, δηλαδή την πρώτη μέρα του Πάσχα των Εβραίων. Δηλαδή από το απόγευμα μετά την δύση του ηλίου θα ξεκινούσαν οι εορτές του Πάσχα. Ο Χριστός εκπνέει 3 η ώρα το μεσημέρι. Την ώρα ακριβώς που σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο έσφαζαν στο ναό το πασχαλινό αρνί. Να για άλλη μια φορά πως βλέπουμε ότι το εβραϊκό Πάσχα ήταν προτύπωση του χριστιανικού Πάσχα. Πλησιάζουν οι στρατιώτες, έχουμε τους δύο ληστές, τον εκδεξιών και τον εξεγονίμων, θυμόμαστε το διάλογο. Ο εκδεξιών, εκείνος ο, θα λέγαμε, ο κακούργος, ο δολοφόνος κλπ. Με ένα «μνήστητι μου Κύριε»,
αλλά ένα δυνατό μνήσιτι μου Κύριε, το οποίο προήλθε από μετάνοια, από συντριβή. Ένα μνήσιτι μου Κύριε, το οποίο βγήκε από τα έγκατα της ψυχής του και όχι μόνον από τη γλώσσα του. Αυτό το μνήσιτι μου Κύριε βάζει τον ληστή στον παράδεισο. Θα πάει ο στρατιώτης, επειδή ξεκινούσε το Πάσχα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νεκρά σώματα, θα έπρεπε όλα τα σώματα να έχουν ταφεί. Γι' αυτό και τι κάνει, σπάει τα πόδια και τα χέρια των δύο ληστών, ώστε να ξεψυχήσουν από ασφυξία πάνω στους σταυρούς, στους σταυρούς τους. Αντιθέτως βλέπει ότι ο Χριστός έχει ήδη πεθάνει. Και μάλιστα εθαύμασε που ο Χριστός πέθανε τόσο νωρίς. Και τι κάνει, θα με τη λόγχη του θα λογχίσει την πλευρά του Χριστού και αμέσως θα τρέξει από εκεί αίμα και ίδωρ, το οποίο συμβολίζει τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή το αίμα την Θεία Ευχαριστία, ενώ το ίδωρ το βάπτισμα. Και θα πούν οι πατέρες ότι εκείνη την ώρα λέει έτρεξε το αίμα ώστε να ξεπλύνει το κρανίο του Αδάμ που βρισκόταν από κάτω. Έρχεται λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού να ξεπλύνει την αμαρτία του Αδάμ και μαζί να ξεπλύνει από την αμαρτία όλο το ανθρώπινο γένος. Και μάλιστα ο τόπος εκείνος αποτελούσε έναν ευρύτερο κήπο που ήταν πιο πέρα του Ιωσήφ, όπως ακριβώς σε κήπο έγινε η παράβαση του Αδάμ. Σε κήπο λοιπόν κάνει την παράβαση ο πρώτος Αδάμ, σε κήπο θεραπεύει ο δεύτερος Αδάμ την παράβαση του τρόπου. Την παράβαση του πρώτου. Είναι ήδη απόγευμα, ερχόταν το Πάσχα, θα έπρεπε όλοι να ησυχάσουν, γι' αυτό και ο Χριστός θάπτεται με συνοπτικές διαδικασίες. Θα πάει ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, θα ζητήσουν το σώμα από τον Πιλάτο, ο Πιλάτος θα δώσει την άδεια και επειδή δεν υπήρχε μνήμα έτοιμο, ο Χριστός θα τοποθετηθεί στο μνήμα του Ιωσήφ. Θα ταφεί, θα κλειστεί, όλοι θα φύγουν και θα πάνε στα σπίτια τους, όλοι εκτός από την Παναγία, και στον τάφο θα τοποθετηθεί πλέον η κουστοδία, οι φύλακες, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν θα έλθουν οι μαθητές να κλέψουν το σώμα του δασκάλου τους. Oh.
σου, μακάρια μου μιένω το, υπορευόμενη ενώμα Κυρίου. Επιστρέψαμε φίλοι επιβάτες, καράβι απόψε μουσική με καπετάνιο του Νιάσωνα, παρέχουμε τον ασυρματιστή μας Πέτρο Τσακωνιάτη, διανύουμε το τελευταίο ημίωρο του ταξιδιού μας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Αντώνη Κοντεντάκη, ο οποίος είναι θεολόγος, ιστορικός, διπλωματούχος λειτουργικής και βυζαντινής μουσικής και υποψήφιος διδάκτορ ιστορίας. Έχει γίνει περιγραφή των γεγονότων μέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή και ακολουθεί το Μεγάλο Σάββατο. Ακριβώς. Μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός κλείνεται στον τάφο, όλοι πάνε στα σπίτια τους. Όλα φαινομενικά έχουν τελειώσει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έχουν καταφέρει αυτό που ήθελαν. Άλλος ένας στασιαστής κατά αυτούς είναι πλέον παρελθόν. Οι μαθητές κρύβονται φοβισμένοι για να μην έχουν και οι ίδιοι την ίδια μοίρα. Όλοι είναι στα σπίτια τους. Μόνον ένα πρόσωπο ξέρει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτε. Και το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από την Παναγία, η οποία κάθεται απέναντι του τάφου. Είναι το πρόσωπο εκείνο που δεν θα γυρίσει σπίτι του. Είναι η Παναγία η οποία περιμένει την Ανάσταση του Χριστού. Σάββατο. Τι σημαίνει Σάββατο? Εξελληνισμός της εβραϊκής λέξης Σαμπάτ, που σημαίνει κατάπαυση, δηλαδή ξεκούραση. Άρα, τι κάνει το Σάββατο ο Κύριος? Καταπάβει στον τάφο, ακριβώς όπως είχε καταπάψει και κατά την 7η ημέρα μετά τη δημιουργία του κόσμου. Ας θυμηθούμε πάλι τα γεγονότα της δημιουργίας. Την 6η ημέρα δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως την Παρασκευή, δηλαδή την 6η μέρα τον δημιουργεί πάνω στο Σταυρό, και την 7η κατέπαυσε. Ο Θεάνθρωπος παραδίδεται στον θάνατο για να τον καταργήσει. Εισήλθε στον Άδη για να τον συλλύσει. Και εισέρχεται στον Άδη μαζί με την θεότητα. Η θεότητα του Κυρίου πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιορίζεται τοπικά. Συνέχισε να είναι συγχρόνος με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Συγχρόνος ήταν στον Παράδεισο με το σεσωσμένο ληστή, τον ληστή ο οποίος και γεννίασε τον Παράδεισο μετά την έξωση του Αδάμ. Συγχρόνος η θεότητα ήταν με το νεκρό σώμα, το οποίο ήταν στον τάφο. Γι' αυτό και το σώμα αυτό δεν υπέστη καμία διαφορά, δηλαδή καμία αλλίωση. Και συγχρόνως η θεότητα βρισκόταν με την ψυχή η οποία κατέβηκε στον Άδη. Η οποία κατέβηκε στον Άδη παντοδύναμη για να συντρίψει τον Άδη. Και αναφέρουν, διασώζουν οι πατέρες, έτσι ένα πολύ συγκινητικό απόσπασμα, και θα ρωτήσει κανείς, μα πώς τα γνωρίζουν αυτά οι πατέρες? Ήταν θεούμενοι, οπότε τα εβίωναν. Την ώρα, λέει, που ο Χριστός, η ψυχή του Χριστού κατεβαίνει στον Άδη, ο Αδάμ, αυτός που κάποτε άκουσε πάλι τα βήματα του Χριστού μέσα στον Παράδεισο και εκρύβει, λέει στις υπόλοιπες ψυχές, ακούω γνώριμα βήματα. Έρχεται ο Θεός μου και είναι μαζί σας. Και εκείνη την ώρα βλέπουμε την ταπείνωση του Αδάμ.
ο οποίος ποτέ δεν ξέχασε το προβοτορικό αμάρτημα και ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι άξιος σωτηρίας, και εκείνη την ώρα φτάνει ο Αδάμ, φτάνει ο Χριστός για να πει στον Αδάμ «και μαζί σου». Έτσι λοιπόν φτάνει στον Άδη η ψυχή και περιμένει πια την Ανάσταση, την οποία εορτάζουμε την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής. Η επόμενη μέρα, η Κυριακή του Πάσχα. Ακριβώς. Ο Χριστός παραμένει μέσα στον τάφο 3 ημέρες, οι οποίες όμως δεν είναι 3 24ωρα. Μιλάμε όλοι για 3ημερη ταφή του Κυρίου, αλλά αν υπολογίσουμε από Παρασκευή απόγευμα, δεν μας βγαίνουν 3 24ωρα μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για 3ημερο ταφή? Ως πρώτη ημέρα υπολογίζουμε το απόγευμα της Παρασκευής πριν τη δύση του ηλίου που έχει ταφεί. Δεύτερη ημέρα είναι η νύχτα της Παρασκευής και το Σάββατο, ενώ τρίτη ημέρα είναι από τη δύση του ηλίου το μεγάλο Σάββατο το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Από το μέρος το όλον λογίζεται, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ολόκληρο το 24ωρο, αφού έχουμε ένα κομμάτι του 24ωρου, λογίζεται σαν να είναι ολόκληρο το 24ωρο. Θα σας θέσω και 2 ερωτήματα που έχω, συγγνώμη που διακόπτω και τον ηρμό σας. Βεβαίως. Τα οποία όταν κρίνετε εσείς θα μου τα απαντήσετε. Ένα, γιατί είναι κινητή εορτή το Πάσχα και η Κυριακή του Πάσχα, και θα μπορούσε να μην έχουμε Πάσχα, να μην έχουμε δηλαδή την Ανάσταση? Αυτά όταν θεμελιώδη και τα 2 ερωτήματα και πρέπει απαραίτητος να απαντηθούν. Παραμένει λοιπόν 3 ημέρες στον τάφο. Και μάλιστα λένε ορισμένοι πατέρες ότι ο Χριστός δεν μπορεί να περιμένει στον τάφο 3 24 ώρα, διότι βιάζεται να ευεργετήσει το ανθρώπινο γένος όσο γίνεται νωρίτερα. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής, κανείς δεν ξέρει όμως την ακριβή ώρα, βγαίνει, εξέρχεται η ψυχή από τον Άδη, εισέρχεται και πάλι στο ζωοποιούμενο αλλά και ζωοποιούν σώμα, και μαζί σέρνει, τραβάει, ελκύει όλες τις ψυχές από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και όλους οι οποίοι είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος από την στιγμή που κατέβηκε και στον Άδη και εκείνος εκήρυτε μετάνοια. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ανάμεσα στους σεσωσμένους ήταν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι πίστεψαν στον Άδη, στο κήρυγμα του Ιωάννου. Η πρώτη η οποία έμαθα για την Ανάσταση ήταν βεβαίως η κυρία Θεοτόκος, η οποία όπως είπαμε περίμενε απέναντι από τον τάφο. Εκείνη που δεν εγκατέλειψε το μονάκριβο παιδί της καθ' όλη τη διάρκεια του πάθους, έπρεπε να βιώσει και πρώτη τη χαρά της Ανάστασης, συνοδευόμενη βέβαια από τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και εδώ ας ανοίξουμε άλλη μία παρένθεση, απαραίτητη νομίζω, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ούτε πόρνη ήταν, ούτε σχέση με τον Χριστό είχε. Η Μαρία η Μαγδαληνή, όπως το Ευαγγέλιο μας αναφέρει, ήταν δαιμονισμένη,
και μάλιστα ήταν κατηλημένη από 7 δαιμόνια, ο Χριστός την έκανε καλά, την εθεράπευσε και εκείνη από ευγνωμοσύνη τον ακολούθησε μετά ως μαθήτριά του. Μετά το μεσονύκτιο και περίπου την 7η ώρα της νύχτας, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έγινε ο σεισμός και κατέβηκε ο άγγελος για να αποκυλήσει το λίθο από τη θύρα του μνημείου. Η Ανάσταση όμως είχε γίνει πριν από την εμφάνιση του αγγέλου. Οι φύλακες έντρομοι ετράπησαν σε φυγή και ακολουθούν πλέον οι μυροφόρες. Βλέπουμε, ο Χριστός θάπτεται πολύ σύντομα την Παρασκευή. Δεν έχουν αποδοθεί όλες οι τιμές που θα έπρεπε. Το Σάββατο όλο ησυχάζουν στα σπίτια τους και ξημερώματα Κυριακής που έχει περάσει η αργία θέλουν να ξαναπάνε στον τάφο ώστε πλέον να αποδώσουν τις οφειλούμενες τιμές που έπρεπε. Αλλά θα πάνε στον τάφο και αντί να συναντήσουν το σώμα, το νεκρό σώμα, δηλαδή πηγαίνουν να συναντήσουν ένα νεκρό σώμα και να θρηνήσουν πάνω από αυτό, και αντιθέτως θα συναντήσουν, θα βιώσουν την Ανάσταση βλέποντας έναν άδειο τάφο και μόνο τους αγγέλους. Καθόλου το βράδυ οι μυροφόρες πηγαίνουν έρχονται, γι' αυτό και κάποια στιγμή η Μαρία η Μαγδαληνή θα συναντήσει μόνη της τον Χριστό, κάποια άλλη στιγμή η Μαρία η Μαγδαληνή θα τον συναντήσει μαζί με την Παναγία, κάποια άλλη στιγμή οι μυροφόρες θα δουν τους αγγέλους. Φανταστείτε να γινόταν κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Πάει η πρώτη ομάδα των μυροφόρων, βλέπει ότι ο τάφος είναι άδειος, θα γυρίσει, θα το πει και στις υπόλοιπες. Άρα υπάρχει μια αναταραχή όλο το βράδυ και μια κίνηση, μια κινητικότητα περίεργη. Ο άγγελος θα πει στις γυναίκες ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ηγέρθη, ουκ έστιν όδε. Η γυναίκα άκουσε πρώτη το μήνυμα της έξωσης από τον Παράδεισο, η Εύα. Γι' αυτό και η γυναίκα θα έπρεπε πρώτη να ακούσει το χαίρεται. Βλέπουμε λοιπόν πως όλα τα γεγονότα έρχονται να θεραπεύσουν τα γεγονότα της έξωσης του πρωτοπλάστου από τον Παράδεισο. Και θα πει ο άγγελος στις μαθήτριες, η Γέρθιου και στην Όδε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Τον Πέτρο δεν τον συγκαταλέγει στους υπολείπους μαθητές. Γιατί? Διότι ο Πέτρος τον έχει αρνηθεί το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Άρα η Ανάσταση βρίσκει τον Πέτρο να είναι εκπεσόν μαθητής. Γι' αυτό και σε μία από τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση, ο Χριστός τρεις φορές θα ρωτήσει τον Πέτρο, «Φιλείς με Πέτρε?» Και χωρίς να αντιλαμβάνεται ο Πέτρος, του απαντά, «Ναι Κύριε, σίδας ότι φιλώσε». Και με αυτές τις τρεις δηλώσεις του Πέτρου ότι «σε φιλώ, σε αγαπώ Κύριε», θεραπεύονται οι τρεις αρνήσεις του και ξαναγίνεται μαθητής του. Θα εμφανιστεί το απόγευμα στους μαθητές από όντως του Θωμά, θα τους εμφανιστεί πάλι μία εβδομάδα αργότερα παρόντος του Θωμά, και συνολικά οι καταγεγραμμένες στα Ευαγγέλια εμφανίσεις του Χριστού είναι 11. Γι' αυτό έχουμε και τα 11 εορτινά Ευαγγέλια. Η Ανάσταση τώρα διαχρονικά για την Εκκλησία είναι ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, το οποίο και αποτελεί την πεμπτουσία της πίστης μας
και το θεμέλιο λίθο όλου του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά σε μία του επιστολή ότι «Είδε Χριστός σου και γίγερτε, και ενών άρα το κήρυγμα ημών, και ενίδε και η πίστη ημών». Αν λέει ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας, τα κηρύγματά μας όλα είναι άδεια, είναι μάταια. Τώρα, το μεγαλείο της Ανάστασης του Χριστού δεν έγκυται σε αυτό τούτο το γεγονός ως ιστορικό. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη καταγεγραμμένη Ανάσταση ιστορικά. Στην Αγία Γραφή είναι η 7η καταγεγραμμένη Ανάσταση. Όμως, οι προηγούμενες Αναστάσεις κατέληγαν στον θάνατο, ενώ η Ανάσταση του Κυρίου κατέληξε στην αιώνια ζωή. Με την Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή του Δευτέρου Αδάμ, συναναστένεται ο πρώτος Αδάμ και όλο το ανθρώπινο γένος. Καταπατείται ο διάβολος, καταργείται ο θάνατος, ανοίγει πάλι ο παράδεισος για τον άνθρωπο και αποκαθίσταται η διασαλευμένη σχέση του μεταπτωτικού ανθρώπου με τον δημιουργό και τώρα αναδημιουργό του. Και πλέον η Ανάσταση όλων γίνεται δόγμα και προσδοκία της Εκκλησίας. Ας θυμηθούμε τι λέμε, πώς καταλήγει το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Περιμένω με ανυπομονησία Ανάσταση νεκρών. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού γίνεται το καινούριο Πάσχα. Το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Για όλα αυτά είναι λογικό ότι είναι η μεγαλύτερη εορτή της Εκκλησίας και είναι η μόνη εορτή η οποία εορτάζεται επί 40 ολόκληρες ημέρες, αλλά και κάθε Κυριακή όλο το χρόνο. Κάθε Κυριακή στην Εκκλησία είναι ανάμνηση της Ανάστασης του Χριστού. Τώρα, στο ερώτημα που μου θέσατε προηγουμένως, γιατί είναι κινητή εορτή. Γιατί κινητή εορτή είναι το Πάσχα των Εβραίων. Και το Πάσχα των Εβραίων ως τύπος θα πρέπει πάντοτε να προηγείται του Πάσχα των Χριστιανών. Γι' αυτό και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όρισε το Πάσχα να εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας. Την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας εορτάζουν οι Εβραίοι το Πάσχα τους. Άρα την πρώτη Κυριακή μετά από αυτήν την εορτή εορτάζουμε εμείς το δικό μας Πάσχα. Οπότε πάντα τώρα, λίγες μέρες αργότερα. Πάντα λίγες μέρες αργότερα. Και σε περίπτωση που η Κυριακή, η Πανσέλινος συμπέσει να είναι Κυριακή, τότε εμείς πάμε την άλλη Κυριακή για να μην συμπέσουμε με το Πάσχα των Εβραίων. Mm-hmm. Θα πρέπει ο τύπος να προηγηθεί της ουσίας. Τώρα, αν θα μπορούσε η Ανάσταση να μην συμβεί. Ναι, θα μπορούσε να μην συμβεί σε ποια περίπτωση, εάν δεν γινόταν το προπατορικό αμάρτημα. Εάν ο Αδάμ δεν παρέβαινε την εντολή και παρέμενε μέσα στον Παράδεισο, ο Χριστός πάλι θα γινόταν άνθρωπος, ώστε να έχουμε μία την υποστατική ένωση Θεού και ανθρώπου, αλλά αφού θα ήταν αθάνατο το ανθρώπινο γένος, ο Χριστός δεν θα χρειαζόταν να πεθάνει και να αναστηθεί. Απαντήσατε και στο ερώτημά μου εδώ. Ακριβώς. Και έτσι φτάσαμε στην Ανάσταση. Στο Πάσχα μας, στο ποθούμενό μας, στο ζητούμενο μας, στο ζητούμενο του κάθε ανθρώπου, αφού το ζητούμενο του κάθε ανθρώπου είναι το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Το δυσάρεστο στη συζήτησή μας είναι ότι ο χρόνος κυλάει. Ο χρόνος κυλάει και δυστυχώς σε λίγα λεπτά τελειώνει. Υπέροχη η συζήτηση,
που είχαμε, πολύ κατατοπιστικός ο λόγος σας. Μου άρεσε που θίξαμε και θέματα συμβολισμών και εξηγήσατε κάποια πράγματα. Κάπου εδώ θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για να τελειώσουμε και αυτό το ταξίδι. Για να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε πρώτα. Οι ευχαριστίες είναι από μέρους μου. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Παρότι τηλεφωνική από την Κρήτη στην Άξο, δύο νησιά τα οποία ιστορικά συνδέονται με μια σχέση αγάπης σε καιρούς δύσκολους του παρελθόντος. Αν ήταν πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα αυτά που είπα, δεν ξέρω. Ελπίζω τουλάχιστον να μην ήταν σκανδαλώδη και να μην έβλαψα κάποιο από τους ακροατές. Δεν νομίζω. Εγώ θα ήθελα... Το εύχομαι. Το εύχομαι ολόψυχα. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχηθώ καλή ανάσταση, αλλά όχι τυπικά, όπως το λέμε. Θα ευχηθώ να αποδεχθούμε επιτέλους, ως χριστιανοί, την πρόσκληση της αγάπης του Αναστάντος Χριστού. Να γίνουμε τόντι μαθητές του Χριστού, όχι όπως τον Ιούδα, όχι όπως τον Πέτρο. Να γίνουμε όπως τον Ιωάννη. Και να πάψουμε επιτέλους να είμαστε οι χριστιανοί των 10 λεπτών. Σε μερικές μέρες, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, οι εκκλησίες θα γεμίσουν στις 12 παρα 10 και στις 12 και 5, την ώρα που ο ιερέας θα λέει «Αναστεί το Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών», όλοι θα διασκορπιστούν από τις εκκλησίες και θα φύγουν από μπροστά του. Μαρτυρώντας με αυτή την πράξη ότι όντως είναι εχθροί του Χριστού. Το Πάσχα δεν βιώνεται ούτε στη μαγειρίτσα, ούτε στα κλαμπάκια, ούτε στα τραπέζια, ούτε στο πασχαλινό τραπέζι. Το Πάσχα βιώνεται στην Αγία Τράπεζα και στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο κάθε συμμετοχή στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι Ανάσταση και είναι πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι να αξιωθούμε αυτής της Βασιλείας, αυτού του Πάσχα, αυτού του περάσματος. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Εμείς ευχαριστούμε. Και πρώτα ο Θεός, ευελπιστούμε να σας φιλοξενήσουμε και ζωντανά εδώ στο στούντιό μας κάποια στιγμή. Γιατί εδώ στον όχι. Aegean Voice. Από όλους εδώ από τον Aegean Voice να ευχηθούμε και εμείς ένα καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους επιβάτες μας και με το καλό η Ανάσταση.